Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Spoiler King και πάμε να σας πούμε ποιοι έχουν προβάδισμα για την πρώτη ασυλία. Πριν περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάνε πολύ να συνεχίζουμε και σε επόμενα βίντεο. Όλα δείχνουν πως οδεύουμε όλα ταχώς στην τελευταία εβδομάδα διεξαγωγής των ομαδικών ασυλίων στο Survivor. Ποιοι έχουν το προβάδισμα για την κατάκτηση της πρώτης ασυλίας? Στον Άγιο Δομήνικο, κόκκινοι και μπλε, κυρίως οι μπλε που έχουν απομείνει τρεις, έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους. Ενδεικτικό και η αναγνώριση της κόπωσης από την πλευρά της παραγωγής, που ναι μεν επέλεξε να αφήσει χωρίς τουρκική ενίσχυση τις δύο ομάδες στον αγώνα για το έπαθλο επικοινωνίας, όμως αυτός κρίθηκε στις 8 νίκες. Με τους μπλε να παίρνουν τη νίκη και το Φάνη να αγωνίζεται τραυματίας, επιβαρύνοντας αρκετά το πόδι του, το οποίο κεπρίστηκε, με αποτέλεσμα να είναι αβέβαιη η κατάστασή του για το αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο αγώνισμα της πρώτης ασυλίας. Ο Φάνης είναι βαρόμετρο για την μπλε ομάδα. Ακόμα και με τη συμμετοχή στις ασυλίες των Τούρκων All Star και μία απουσία του στο αγώνισμα της πρώτης ασυλίας, θα δώσει καθοριστικό προβάδισμα στους κόκκινους. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα και εφόσον πράγματι ο Φάνης είναι εκτός παιχνιδιού, ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση της νίκης στο αγώνισμα για την πρώτη ασυλία θα έχει η κόκκινη ομάδα.